είναι αυτό που επιτυχάνεται με τη Spotlight και γιατί είναι χρήσιμη για τους πολίτες? Η αλήθεια είναι ότι η Spotlight, σαν μαμά εταιρεία τέλος πάντων της εφαρμογής που ήρθαμε να παρουσιάσουμε φέτος στη ΔΕΦ και το Digital Greece, που είναι η πρώτη φορά που σημαίνει, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, μια suite υπηρεσιών που απευθύνεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρκετά premium, δηλαδή τι θα πει αυτό. Ασχολούμαστε με τη διαχείριση και τη λειτουργία σε ένα επίπεδο cloud κατά βάση διαχείριση. Δεν έχουμε πλέον καμία σχέση ούτε με υπολογιστές, in-house servers κτλ. Χρόνια δηλαδή από την αρχή είμαστε συνδρομητική υπηρεσία. Οπότε με το καλημέρα αυτό το οποίο προσφέρουμε είναι πρώτα απ' όλα ομαλή και όμορφη λειτουργία στα καταστήματα, τα all day beach bar, boutique hotel και όλων των ειδών τους χώρους που μπορείς να φανταστείς ότι εξυπηρετούμε, και από εκεί και έπειτα προσφέρουμε εκπρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες που ολοκληρώνουν ουσιαστικά τη διαχείριση και το πώς μπορείς να παρακολουθείς ώστε να αυξάνεις ή να μειώνεις έξοδα τζίρου και ούτω καθεξής στους δεκάστους επιχειρηματίες. Το σποτφόλιο όμως λοιπόν το οποίο ήρθαμε να παρουσιάσουμε ουσιαστικά και επίσημα στη ΔΕΘ είναι μια εφαρμογή η οποία έγινε το soft launch της στις 2 Ιουνίου στα πλαίσια του Art Festival και την έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών και Πιτάβλου. Και προσφέραμε σε συνεργασία με τη Visa, γιατί ήταν έτσι ένα συνεργατικό project εξ ολοκλήρου, μια απόλυτα cashless εμπειρία σε 5 με 6.000 κόσμο, ο οποίος επισκέφθηκε εκείνο το βράδυ το Πειραιώς 260. Τι γινόταν λοιπόν εκεί? Μέσα από την εφαρμογή Spotfolio, ουσιαστικά είχες τη δυνατότητα να αγοράσεις το εισιτήριό σου, δηλαδή δεν περίμενες καν στην ουρά για να αγοράσεις το εισιτήριο. Παίρναγες από την είσοδο και το μόνο πράγμα που έκανες ήταν να συνδέεις αυτό το ωραίο το βραχιολάκι με την εφαρμογή σου, που το κάνανε άνθρωποι σαν και εμένα και τα λοιπά στο εκδοτήριο, γιατί θέλαμε να είμαστε και μέρος αυτού του project, δηλαδή φαντάζομαι ότι ήμουν on board και ήθελα να το ζήσω, γιατί ήταν πάρα πολύ μαγική στιγμή και για την εταιρεία και γενικά για την Ελλάδα. Και να σημειώσω γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Οπότε έμπαινες, έκανες πέρ το βραχιολάκι σου κανονικά και από εκεί και έπειτα μέσα στο χώρο δεν έβγαζες ξανά καθόλου χρήματα από την τσέπη και το μόνο πράγμα το οποίο έκανες είναι χρησιμοποιώντας το σποτφόλιο, έβαζες μέσα χρήματα μέσα από την κάρτα σου και πήγαινες στο μπαρ και εύκολα και γρήγορα έλεγες στον μπάρμαν μόνο τι θέλεις να πιείς, κάνοντας ένα swipe ξανά το βραχιόλι και έφυγες και συνέχιζες το βράδυ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να χρησιμοποιήσει την ιστοπική του κάρτα προκειμένου να γεμίσει με χρήματα στο μέση. Και από εκεί και πέρα η χρέωση γίνεται με τον τρόπο που μας περιέγραψε. Ακριβώς. Ουσιαστικά γεμίζεις την εφαρμογή, η οποία είναι το ID της ίδιας, δηλαδή είναι το εισιτήριό σου και το βραχιολάκι, απλά είναι αυτό που έχεις εύκαιρο επάνω σου. Μπορείς να το κάνεις και μέσα από την εφαρμογή. Αλλά κατ' ουσίαν είναι ακριβώς αυτό που είπες. Εύκολα και γρήγορα, χωρίς ουρές, χωρίς προβλήματα, χωρίς λεφτά, χωρίς να ψάχνεις να τα βρεις για να πληρώσεις και να τα χάνεις. Και αβίαστα πάνω από όλα. Επειδή ήσουν λοιπόν εκεί εσύ και τα έζησες όλο αυτό, ναι, πώς είδες την ανταπόκριση του κόσμου? Ήταν πάρα πολύ μαγικό, παιδιά. Είχαμε ακόμα και στην είσοδο ανθρώπους, επειδή ήταν πολύ μεγάλο το εγχείρημα και θέλαμε να τους πρόξουμε και με την καλή την έννοια να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Υπήρξε τεράστια αποδοχή. Ο κόσμος ανυπομονεί για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όλοι μας λέγανε πόσο ανυπομονούν και άλλα φεστιβάλ και διοργανώσεις να αναλάβουν μια τέτοια γενικότερη εμπειρία σαν προσφορά και υπηρεσία, διότι νομίζω όλοι μας έχουμε πάει σε συναυλίες και τα λοιπά που περιμένεις είτε ώρες, ας πούμε για παράδειγμα, σε μία ώρα να μπεις μέσα, είτε ώρες να πας να βρεις μία μάρκα, να την πάρεις για να ξαναπάς μετά στο μπαρ και να πληρώσεις το ποτό σου και τα λοιπά. Είναι ζήτημα ευκολίας, είναι ζήτημα χρήσης ουσιαστικής και λογικής της τεχνολογίας. Και το Spotfolio ουσιαστικά αγαπήθηκε ιδιαίτερα πολύ όταν τους λέγαμε και παράλληλα τι άλλο είναι να έρθει να κάνει. Γιατί αυτό που θέλουμε μέχρι το τέλος και του χρόνου, θα αρχίσουμε να το λέμε λίγο πιο αναλυτικά και προς τα έξω, είναι να το κάνουμε ουσιαστικά την επιδομή ενός lifestyle wallet που θα έχει ο καθένας μας στα χέρια του πλέον και δεν θα το χρησιμοποιεί μόνο για τέτοια events. Αλλά θα μπορείς μέσα από αυτό να παραγγείλεις εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλεις να φας από εκεί που θέλεις και μόνο από εκεί που θέλεις. Ενδεχομένως να κάνεις την κράτησή σου για μια υπηρεσία, είτε αφορά κομμωτήριο, είτε αφορά μασάζ. Δηλαδή οποιαδήποτε χρήση, οποιαδήποτε κατανάλωση. Ναι, σκέψου ότι γενικότερα θα λειτουργεί, το όραμα θα λειτουργεί ότι είναι ένα καθημερινό πορτοφολάκι στο οποίο θα έχεις μέσα τα αγαπημένα σου σημεία, τις αγαπημένες σου υπηρεσίες, γρήγορα, εύκολα για κρατήσεις, για να μην ξαναχρησιμοποιήσεις ούτε site 7 ή 8 να βρεις το μαγαζί που θέλεις, ούτε είπαμε στις ουρές στα φεστιβάλ, ούτε να χάνεις χρόνο και ούτε να κρατάς χρήματα πάνω από όλα πάνω σου.